Γεια σας κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα την χαρά να φιλοξενούμε στις ειδήσεις τον κύριο Θέμη Ανθρακίδη, υποψήφιο βουλευτή του κινήματος αλλαγής. Να ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε Ανθρακίδη. Κίνημα αλλαγής στη Βουλή είναι δημοκρατική συμπαράταξη και υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν και οργανώσεις νομαρχιακές οι οποίες ζητούν πια ευθέως επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Συστηματικά, εσείς πού βρίσκεστε, τι λέτε ότι είστε, ας πούμε? Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές, αναγνώστες και θεατές της ηλεκτρονικής έκδοσης εφημερίδας. Όσον αφορά το θέμα που θίγεται με το κίνημα αλλαγής, το κίνημα αλλαγής, ο κορμός του κινήματος αλλαγής είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν το αφισβήτησε ποτέ κανένας και δεν το παρέβλεψε ποτέ κανένας. Και εγώ φυσικά προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Άρα συναισθηματικά είστε ΠΑΣΟΚ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Διαφυσβήτητα. Και συναισθηματικά και πολιτικά, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ένα συνέστημα, δεν έχουμε μια σχέση συναισθηματική μόνο με το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια σχέση πολιτική, μια σχέση ιδεολογική. Είμαστε δηλαδή πιστοί πολιτικά όσον αφορά τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Από εκεί και ύστερα, το κίνημα αλλαγής είναι μια πολιτική πλατφόρμα που έχει κορμό, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ. Με στόχο τη διεύρυνση. Ακριβώς. Που έχει κορμό το ΠΑΣΟΚ και απίφθινε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Φόφη Γεννηματά, κάλεσμα σε όλες τις όμορες πολιτικά δυνάμεις, ούτως ώστε να έρθουν. Της κεντροαριστεράς. Για να έρθουν και να ενισχύσουν αυτό το εγχείρημα και να φροντίσουμε να το μεγαλώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Εδώ στο Κυλγής, κύριε Ανθρακίδη, το κίνημα αλλαγής ήταν αυτό που το πρώτο κόμμα που ανακοίνωσε το συνδυασμό τους 5 υποψήφιους. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Πώς σχολιάζετε δηλαδή ότι έχετε τους συγκεκριμένους ανθυποψηφίους και ξεκινήσατε ήδη τον προεκλογικό σας αγώνα? Εάν θυμάστε, κύριε Παγλαρίδη, το 2015, τον Ιανουάριο, στις προηγούμενες δηλαδή εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ τότε, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δεν είχε καταφέρει καν να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο. Είχε μόνο 3 υποψηφίους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, οπότε αυτή τη φορά τουλάχιστον έχουμε πλήρες ψηφοδέλτιο. Εγώ θα έλεγα και δυνατό ψηφοδέλτιο, ισχυρό ψηφοδέλτιο. Αξιόλογοι άνθρωποι στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής αυτή τη φορά. Και ο στόχος? Ο στόχος σε αυτές τις εκλογές, ο στόχος είναι. Είναι εφικτός ο στόχος της έδρας. Το άκουσα και από άλλους. Ο στόχος είναι να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά, ώστε να είναι ισχυρό το κίνημα αλλαγής. Και πανελλαδικά, ναι. Και πανελλαδικά. Και από εκεί και πέρα, για τον νομό, πρώτα απ' όλα να εκλέξουμε βουλευτή. Που εγώ πιστεύω ότι αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικός. Δεν λέω ότι είναι εύκολος, αλλά είναι ρεαλιστικός. Ωστόσο, ξέρετε, είναι ένα ερώτημα το οποίο το υπέβαλα σε πολλά στελέχη. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο από τα δύο μεγάλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που και αυτή είχε μια μεγάλη κάμψη στις εκλογές του 12, κυρίως του 12, στη συνέχεια σταδιακά ανέκαμψε. Από τα δύο κόμματα, τα πάλεποτε κόμματα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που μόνο του έχει πληρώσει την κρίση. Έχει την πληρώσει την κρίση σε εκλογικά ποσοστά. Με απελαγοδρομή σε ποσοστά 6, 7, 8%. Γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχετε μια εξήγηση? Ας πούμε, ο κόσμος, υποθέτω ότι ένα στέλεχος του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ το θεωρεί άδικο. Για ποιο λόγο ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι έγινε? Έχετε μια εξήγηση πάνω σε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ, όπως πολύ σωστά λέτε, υπέστη το μεγαλύτερο και το πιο δυσανάλογο βάρος. Έτσι, πλήρωσε δηλαδή με το πλέον δυσανάλογο τρόπο το κόστος της κρίσης την οποία διαχειρίστηκε. Βέβαια και τα άλλα κόμματα τη διαχειρίστηκαν, αλλά το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε με τον πλέον δυσανάλογο τρόπο. Από εκεί πέρα, γιατί συνέβη αυτό? Γιατί θα έλεγα ότι οι ψηφοφόροι, ο κόσμος, είχε με το ΠΑΣΟΚ μια διαφορετική σχέση από ό,τι είχε με τα υπόλοιπα κόμματα. Είχε μια σχέση και αισθηματική, μια σχέση ερωτική πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα περίμενε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να αναγκαστεί να λάβει τέτοια μέτρα που είχε λάβει. Το είχε συνηθίσει δηλαδή το σε άλλο. Το είχε συνηθίσει σε έτσι, πιο προοδευτικά μέτρα, πιο φιλολαϊκά μέτρα. Η πορεία του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, από ιδρύσεώς του μέχρι και τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, αυτό έδειχνε. Και τώρα?
Και τώρα αναγκάστηκε να διαχειριστεί αυτή την κρίση, αναγκάστηκε όταν να λάβει τα επώδυνα μέτρα. Στη συνέχεια, και αφού δοκιμάστηκε και η τωρινή κυβέρνηση, βλέπετε εσείς να υπάρχει ανάκαμψη, να καταλάβει ο κόσμος ότι τέλος πάντων ότι ήταν αναγκαίο αυτό που έγινε και ότι τέλος πάντων μπορεί να αποτελεί εναλλακτική επιλογή και πάλι το κίνημα αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ ή ξέρω. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, έχει την πιο σοβαρή και συγκροτημένη κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις οι οποίες είναι αξιόπιστες και ορθολογικές για την πορεία της χώρας, για τη μεταμνημονιακή εποχή. Και εγώ εκτιμώ ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ψήφος θα είναι πιο βουβή. Ο κόσμος πιστεύω ότι θα τιμωρήσει τον ΣΥΡΙΖΑ για τα ψέματα που είπε, αλλά από την άλλη θα δώσει και τη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο. Μάλιστα. Στο Κυλκής, να έρθουμε πάλι στο Κυλκής, κύριε Ανθρακίδη, θα είστε υποψήφιος. Επομένως, δυνητικά, και εφόσον ο λαός σας επιλέξει, οι πολίτες του Κυλκής σας επιλέξουν, αύριο μπορεί να εκπροσωπείτε, να αντιπροσωπεύετε μάλλον, τους πολίτες του Κυλκής στο Κοινοβούλιο. Το ερώτημα που συνήθως θέτω σε όλους τους υποψήφιους είναι το εξής. Τι μπορεί να περιμένει ο ψηφοφόρος, ο κυλκησιώτης εκλέκτορας από τον Ανθρακίδη, από τον Θέμη τον Ανθρακίδη. Πού προσανατολίζεστε ότι θα ρίξετε το μεγαλύτερο βάρος σας, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας έναντι των πολιτών και του τόπου μας. Ο νομός Κυλκής τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μια απαξίωση από την κεντρική εξουσία. Οπότε αυτό που είναι το μείζον μέλημα κάθε ενός ο οποίος θα εκπροσωπεί το νομό μας στο Κοινοβούλιο είναι να προωθήσει όσο το δυνατόν, με όσο το δυνατόν πιο ισχυρή φωνή τα προβλήματα, τα μείζωνα προβλήματα του τόπου κάτω στην Αθήνα, ούτως ώστε να τα ακούσει η κεντρική εξουσία και να μπορέσει να τα επιλύσει. Εσείς από αυτά τα μείζωνα προβλήματα ποια ξεχωρίζετε? Δηλαδή, πού θα ρίξετε το βάρος σας, έτσι ώστε να ξέρει ο πολίτης ότι αν ψηφίσει τον Θέμη τον Ανθρακίδη, αύριο μεθαύριο εκεί που θα αγωνιστεί, εκεί που θα πρέπει να περιμένει φως, είναι αυτός και ο άλλος ο τομέας. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι το θέμα της υγείας, που είναι και πολύ επίκαιρο λόγω των ημερών. Βλέπετε τι γίνεται, την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας. Οι υποδομές στο νοσοκομείο μας είναι γυρασμένες, είναι πεπαλαιωμένες και το νοσοκομείο Κυλκής, ο νομός Κυλκής μάλλον, είναι ο μοναδικός από όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που δεν έχει καινούργιο νοσοκομείο. Όλοι οι άλλοι νομοί απέκτησαν καινούργιο νοσοκομείο. Άρα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το πράγμα. Ως βασικό αίτημα καινούργιο νοσοκομείο. Όχι μια ανακαίνιση, μια ανάπλαση ή μια ακόμα πτέρυγα στο ήδη υφιστάμενο κτίριο του νοσοκομείου Κυλκής, αλλά ένα καινούριο σύγχρονο νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του πληθυσμού. Με την ευκαιρία, και επειδή και πρόσφατα γράψαμε στις ειδήσεις με αφορμή αυτούς τους σουβάδες, τους περίφημους που πέφτουν και δεν πέφτουν, πρέπει να θυμίσουμε στους θεατές και ακροατές μας ότι ο Πολύγυρος έχει καινούργιο νοσοκομείο. Τα Γιάννητσά έχουν καινούργιο νοσοκομείο. Χτίστηκαν δηλαδή τα τελευταία χρόνια καινούργια νοσοκομεία. Η Καβάλα, η Δράμα, οι Σέρες, η Έδεσα, δεν υπολογίζουμε, η Κατερίνη, και δεν υπολογίζουμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί ας πούμε είναι μητροπολιτική. Όλοι γύρω μας νομοί, όχι έχουν καινούργια νοσοκομεία, χτίστηκαν πρόσφατα καινούργια νοσοκομεία. Οι μόνοι που δεν το καταφέραμε, αμφιβάλλω αν το επιδιώξαμε κιόλας σοβαρά και σαν νομός αποφασιστικά, είμαστε εμείς στο Κυλκής. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίστε μετά την υγεία. Έπειτα είναι το θέμα της παιδείας. Υπάρχει στο Κυλκής, στο νομό Κυλκής, υπάρχει έλλειψη και σε χώρους διδασκαλίας στα σχολεία, αλλά και σε δασκάλους και καθηγητές, κυρίως σε δασκάλους. Από εκεί πέρα είναι και το μείζον θέμα του ΤΕΙ Κυλκής. Ναι. Το οποίο ΤΕΙ Κυλκής αποτελεί απλά ένα τμήμα. Θα πρέπει να γίνει επιτέλους μια σχολή, μια αυτοδύναμη σχολή που να έχει περισσότερα από 2 ή 3 τμήματα, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και προς όφελος των φοιτητών, των σπουδαστών οι οποίοι επιλέγουν να σπουδάσουν στο ΤΕΙ του Κυλκής, αλλά και προς όφελος της περιοχής μας. Της τοπικής κοινωνίας. Της οικονομίας. Από εκεί πέρα είναι τα δίκτυα. Υποδομές. Οι υποδομές στο νομό μας. Κυρίως θα έλεγα το δίκτυο, το δικό δίκτυο της ΠΑΘΕ. Ναι.
έτσι, ο οδικός άξονας. Μιλάμε για την ολοκλήρωση. Ναι. Μέχρι και τους Ευζώνους, μέχρι τα διόδια των Ευζώνων, μέχρι το Λονίο των Ευζώνων, όπου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και θερνούμε κάθε χρόνο πολλά θύματα. Θα πρέπει αυτός λοιπόν ο δρόμος να γίνει διπλής κατευθύνσεως. Στο κομμάτι που δεν είναι. Στο κομμάτι που δεν είναι. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και στη σήμανση και στο φωτισμό και γενικότερα στην υποδομή αυτή. Και πρέπει να μπει μπροστά επιτέλους, γιατί οι φορείς του Κιλκής έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αιτήματα και διαβήματα, αλλά δεν εισακούστηκαν. Θα πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα να γίνει. Κατά και βέβαια και τα άλλα οδικά δίκτυα. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες υποσχέσεις ότι να μπαίνει, να δεν μπαίνει, να είναι στο πρόγραμμα. Αλλά σε επίπεδο υλοποίησης είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Από εκεί και ύστερα είναι το θέμα της αποβιομηχάνησης του νομού μας. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις στο νομό Κιλκής είτε κλείνουν είτε μεταναστεύουν προς το εξωτερικό. Σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για. Ακριβώς. Χρειάζεται ενίσχυση των βιομηχανικών περιοχών του νομού μας. Να δοθούν δηλαδή αναπτυξιακά κίνητρα, ούτως ώστε να μπορούν να έρθουν επιχειρήσεις και να εγκατασταθούν εδώ. Και βέβαια να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να συγκρατηθεί η φυγή των νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Θέμα αιχμής αυτή την εποχή είναι και η κάθοδος των αγροτών στους δρόμους. Και το λέω αυτό σαν συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος. Στο Κιλκής ακόμα, μάλλον κατέβηκαν, κάνανε μια προειδοποιητική πριν από δύο εβδομάδες περίπου στο Πολύκαστρο και προς τους Ευζώνους. Σήμερα νομίζω το βράδυ αποφασίζουν στο Πολύκαστρο τι θα κάνουν και αν θα αρχίσουν να μαζεύονται στους. Το ερώτημα είναι, υπάρχει κάτι, μπορεί να περιμένει κάτι ο κόσμος αυτός από το Κινάλ. Δηλαδή εσείς σαν υποψήφιος βουλευτής, τι λέτε σε αυτόν τον κόσμο, τι μπορεί να περιμένει από αύριο μεθαύριο, από το Κινάλ, είτε θα είναι στην κυβέρνηση σαν συμπολιτευόμενο κόμμα ή σαν αντιπολίτευση. Τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον χώρο? Ο πρωτογενής τομέας και η γεωργία και η εκτενοτροφία είναι μείζονος εθνικής σημασίας, θα έλεγα. Κυρίως όσον αφορά την επαρχία. Δηλαδή δεν μπορεί η κεντρική πολιτεία να παραβλέπει τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Θα πρέπει τουναντίον να δώσει κίνητρα ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν εδώ στην περιοχή μας. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς θα διάσουν οι νομοί μας, θα διάσουν οι περιοχές μας. Είναι πολύ κρίσιμο δηλαδή αυτό το ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής έχουν συγκροτημένο σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στο σχέδιο Ελλάδα για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Έχετε ξεκινήσει τον προεκλογικό αγώνα, κύριε Ανθρακίδη, εδώ και κάμποσο καιρό που τα ανακοινώθηκε. Πρέπει να έχει μήνα από τότε που ανακοινώθηκε, ίσως και παραπάνω. Ναι. Από τότε που ανακοινώθηκε και επίσημα το Δεκέμβριο, ο συνδυασμός του Δεκέμβριου. Ναι. Περίπου δύο μήνες. Κάτι λιγότερο από δύο μήνες πρέπει να είναι. Το ερώτημα που έχω να σας απευθύνω είναι. Συνήθως λέμε ότι απαξιώθηκε η πολιτική, ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, ότι όλη αυτή την έτσι λίγο νοσηρή ατμόσφαιρα που υπάρχει. Πόσο πραγματική είναι, και τα ρωτάω σε εσάς, γιατί εσείς διεξάγετε ήδη μια προεκλογική εκστρατεία, άρα συζητάτε με κόσμο, συσκέψεις, σε καφενείες αυτά. Τι κρίμα εισπράτεται? Ο κόσμος ακούει έναν νέο άνθρωπο που θέλει να μιλήσει για τη ζωή του, για την πολιτική, για το ένα, για το άλλο. Το τραβάω πιο πολύ το ερώτημα. Ελπίζει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξει λύση στα προβλήματά του? Γιατί υπάρχει μια εντύπωση ότι ο κόσμος έχει παραιτηθεί. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Όντως, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Και ρωτάω να μου πείτε την εμπειρία σας από τις επαφές σας. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο τώρα που είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια από την επαφή μας με τον κόσμο, το διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει δηλαδή μια απογοήτευση, μια βαθιά απογοήτευση του κόσμου και της κοινωνίας από την πολιτική. Και από την πολιτική, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Έχουν ακούσει πολλά, έχουν διαψευστεί πάρα πολλά πράγματα από αυτά που. Του υποσχέθηκαν ο κόσμος προς τους πολίτες, και γι' αυτό το λόγο είναι φυσιολογικό και επόμενο ο κόσμος να είναι απογοητευμένος και να είναι και αποστασιοποιημένος από την πολιτική. Το μέλημα των πολιτικών και κυρίως των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο
ένα ενδιαφέρον να ξανασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί όταν ο κόσμος δεν ασχολείται με την πολιτική, τότε δεν μπορεί να γίνει και τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα δηλαδή. Δεν μπορεί να παραχθεί έργο χωρίς τον ίδιο τον κόσμο. Ναι. Η εντύπωσή σας είναι ότι η εμπειρία που αποκομίζεται ότι ο κόσμος ακούει. Ο κόσμος ακούει. Αρχίζει να ακούει. Είναι διστακτικός, αλλά αρχίζει να ακούει. Αρχίζει να ακούει. Αρχίζει να ακούει, ναι. Είναι όμως διστακτικός ακόμα. Ωστόσο, ακούτε και γενικά απαξιωτικά σχόλια για την πολιτική. Ακόμα ακούγονται στα καφενεία. Αυτά ακούγονται και πάντα θα ακούγονται. Ναι. Και πολλές φορές είναι και δικαιολογημένα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ναι. Γιατί, όπως σας είπα, έχουν διαψευστεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θα έλεγα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, είναι ότι πλέον ο κόσμος το ακούει πιο σοβαρά. Τίνει ευήκον ους απέναντι στους εκπροσώπους, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, στις προηγούμενες εκλογές, ας πούμε, του 2000. Ναι, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν άκουγε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ναι. Δεν καθόταν καν να σε ακούσει ο άλλος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ακούει και γίνεται ένας διάλογος, γίνεται μια συζήτηση. Θεωρώ ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ο κόσμος θα ακούει όλο και περισσότερο και θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τις θέσεις του κόμματος. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές? Η εκτίμησή σας ποια είναι? Παρότι ο κύριος Τσίπρας αλλά και τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν τετραετία, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει φυσικά να το κάνουν. Ανεξάρτητα από το τι πρέπει, γιατί εντάξει. Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ της σύνθεσης του Κοινοβουλίου και του λαϊκού αισθήματος. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας κυβερνάει με δανεικούς βουλευτές, με τον τρόπο που, ναι, που τους δανείστηκε, ας πούμε, αυτούς τους βουλευτές. Εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα. Ενδεχομένως και πριν από τις δημοτικές. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια, πάντοτε είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού αυτό το πράγμα. Αυτός ξέρει πότε θα τις κάνει. Αλλά υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Θεωρώ όμως ότι δεν θα ξεπεράσουμε το Μάιο. Εδώ τελειώσαμε την συζήτηση, την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ανθρακίδη. Κύριε Ανθρακίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παρακολή. Ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο και το καλύτερο στον εκλογικό αγώνα που αναλαμβάνει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί και εσείς. Και εμείς κάνουμε το δικό μας αγώνα. Το έργο το δικό μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστώ.